Τη στήριξη τη περιφέρεια Πελοποννήσου ζήτησαν οι εργαζόμενοι στα δασαρχεία όλων των ομών και παρέμβωσαν και πρότειναν ένα ψήφισμα εκφράζοντα έτσι την αγωνία για την εργασία του αλλά και για τα δεδομένα τη αντιπυρική περίοδου. Ανάγκε σε προσωπικό για την αντιπυρική προστασία. Αυτό το πρόγραμμα κρίθηκε αναγκαίο για να εξυπηρετηθούν οι τεράστιε ανάγκε σε προσωπικό των δασικών υπηρεσιών για αντιπυρική προστασία και συγχρόνω η κατάρτιση ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το Δεκέμβριο του 2018, με απόφαση του τότε Υπουργού Εργασίας, άλλαξε η ειδικότητα των ανειδίκευτων εργατών σε δασεργάτες και το πρόγραμμα παρατάθηκε ως τις 15 Εντεκάτου του 2019, ημερομηνία λήξη του προγράμματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός την απόλυση των εργαζομένων, αφετέρου τα τεράστια προβλήματα που θα προκύψουν στα ζητήματα της δασοπροστασίας. Θεωρούμε πως η δασοπροστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη συνέχιση της εργασίας των, δασεργατών και μετά το πέρας του προγράμματος, την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που υπάρχουν, όπως φυσικά και την πρόσληψη και τη στήριξη των δασαρχείων με επιστήμονες και τον αναγκαίο εξοπλισμό ώστε να θωρακιστεί ο δασικό πλούτος της Πελοποννήσου και όλους τους χώρας μας.